Το σύστημα προειδοποίησης απόστασης ασφαλείας χρησιμοποιεί δεδομένα από μια κάμερα που είναι στερεωμένη στο παρμπρίζ και το ραντάρ στον μπροστινό προφυλακτήρα για να καταδείξει το χρονικό διάστημα ανάμεσα σε εσάς και το προπορευόμενο αυκίνητο και σας προειδοποιεί όταν αυτό είναι πολύ μικρό. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να διατηρείτε την ιδανική απόσταση ασφαλείας. Μπορείτε να δείτε την απόσταση μεταξύ του δικού σας αυτοκινήτου και του προπορευόμενου αυτοκινήτου στο καντράν. Σημειώστε ότι η ανίχνευση λειτουργεί σε ταχύτητες άνω των 30 χιλιόμετρων την ώρα. Εάν η εικόνα αυτή εμφανιστεί χωρίς κάποιο όχημα, η λειτουργία είναι ενεργή, αλλά δεν ανιχνεύεται κάποιο όχημα μπροστά από το δικό σας. Όταν εμφανιστεί ένα αυτοκίνητο, η κάμερα και το ραντάρ έχουν αναγνωρίσει κάποιο όχημα μπροστά από το δικό σας. Εάν η ενδεικτική λιχνία είναι πράσινη, τότε η απόσταση ασφαλείας είναι επαρκής για την ταχύτητά σας. Περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα σας χωρίζουν από το προπορευόμενο αυτοκίνητο ανεξαρτήτως της ταχύτητάς σας. Όταν η ενδεικτική λιχνία αλλάζει σε πορτοκαλί χρώμα, αυτό σημαίνει ότι η απόσταση που τηρείται ανάμεσα στο αυτοκίνητό σας και το προπορευόμενο αυτοκίνητο είναι ανεπαρκής για την ταχύτητά σας. Έχετε στη διάθεσή σας 1 ή 2 δευτερόλεπτα για να αποφύγετε μια σύγκρουση με το προπορευόμενο όχημα. Θα πρέπει να επιβραδύνετε άμεσα ώστε να αυξήσετε την απόσταση ασφαλείας. Το κόκκινο χρώμα στην ενδεικτική λιχνία καταδεικνύει ότι η απόσταση είναι πολύ μικρή. Απέχετε κατά μέγιστο 1 δευτερόλεπτο από το προπορευόμενο όχημα. Επιβραδύνετε ή φρενάρετε πολύ δυνατά. Τέλος, η ενδεικτική λιχνία αναβοσβήνει όταν το κενό ανάμεσα στα δύο αυτοκίνητα δεν είναι μεγαλύτερο από μισό δευτερόλεπτο. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, εάν το αυτοκίνητό σας δεν διαθέτει οθόνη πολυμέσων, πατήστε ρυθμίσεις. Μετά, συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, στην καρτέλα αυτοκίνητο, απόσταση ασφαλείας και τελικά επιλέξτε on ή off. Εάν το αυτοκίνητό σας δεν διαθέτει οθόνη πολυμέσων, καταρχάς ακινητοποιήστε το εντελώς. Και στη συνέχεια πατήστε αυτόν τον διακόπτη πολλές φορές για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού αυτοκίνητο. Και πιέστε OK για επιβεβαίωση. Τώρα πιέστε επανειλημμένα αυτό το χειριστήριο στο επάνω ή στο κάτω μέρος για να μετακινηθείτε στο μενού ρυθμίσεις. Πιέστε OK για επιβεβαίωση. Κάντε το ίδιο για να μεταβείτε στο μενού συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, στη συνέχεια επιβεβαιώστε. Και κατόπιν, κάντε το ίδιο ξανά για να μεταβείτε στο στοιχείο προειδοποίηση απόστασης και μετά επιβεβαιώστε ξανά. Πιέστε OK μία ακόμη φορά για να ενεργοποιήσετε ή να επενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα. Τέλος, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάθε φορά που τίθεται σε λειτουργία ο κινητήρας, η προειδοποίηση απόστασης ασφαλείας χρησιμοποιεί τις ίδιες ρυθμίσεις που είχαν γίνει πριν από την ακινητοποίηση του αυτοκινήτου. Εάν την έχετε ενεργοποιήσει, θα είναι ενεργή κατά την επόμενη εκκίνηση. Για να διασφαλίσετε ότι το σύστημα λειτουργεί σωστά, βεβαιωθείτε ότι η κάμερα και το ραντάρ δεν εμποδίζονται, για παράδειγμα από ρήπους, λάσπη ή χιόνι. Υπό ορισμένες συνθήκες, π.χ. κακή ορατότητα και πολύ κλειστές στροφές, φουρκέτες, ενδέχεται οι συσκευές να μην λειτουργούν σωστά. Λάβετε υπόψη ότι η λειτουργία αυτή είναι ένα πρόσφατο σύστημα υποβοήθησης το οποίο δεν πρέπει να αντικαθιστά την επαγρύπνησή σας ως οδηγός. Να επιδεικνύετε πάντα προσοχή στις κυκλοφοριακές συνθήκες και στον περιβάλλοντα χώρο.